Χτυπήματα στο μέτωπο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά έγιναν στην προσπάθειά του, δηλαδή το παιδάκι πάλεψε να βγει ή έπεσε πάνω από το κρεβάτι και το χτύπησε και έξω και τα χτυπήματα, τα σημάδια. Η αιτία θανάτου, όπως είπαμε, είναι ασφυξία, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα κάποια χτυπήματα στο πρόσωπο, στο μέτωπο μάλλον, φαίνεται ότι επειδή υπάρχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτά έγιναν ο λίγο πρώτο θανάτου ή περιθανατίος, όπως λέμε στην ιατροδικαστική, φαίνεται να έχουν γίνει μόλις προθανατίως. Άρα είναι πιθανό να γίνανε στην προσπάθειά του να βγει. Στην προσπάθειά του να βγει μια αυτόματική κίνηση προς τα πάνω, να μπορέσει να βγει σε ένα περιβάλλον που λέγεται οξυγόνο. Εσείς έχετε δει αυτό το κρεβάτι ντουλάπα, την παγούλο? Όχι. Το έχω δει στις φωτογραφίες που μας έστειλε η ΔΕΗ. Όχι, έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό, θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να ξέρουμε. Κλείνει αεροστεγός? Δηλαδή, αν κάποιο μιλήσει από μέσα, ακούγεται? Ναι. Αυτό είναι, αν κάποιο φωνάξει από μέσα, ακούγεται έξω? Αυτό πρέπει να το μας το πει κάποιο. Όχι εσείς. Νομίζω ότι η εισαγγελία ανηλίκων θα μεριμνήσει, μπορεί να χρειαστεί να γίνει κάποια πραγματογνωμοσύνη, αλλά αυτό είναι έξω από το γνωστικό αντικείμενο το δικό μου. Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνετε. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ρωτάω είναι εύλογο. Και απολύτως και πολύ σοβαρό. Και πολύ σοβαρό, γιατί αν. Συνδέεται και με αυτό που είπε πριν, Τάκη, για το εάν κάποιο άκουσε αυτό το θόρυβο. Το θόρυβο, γιατί αν μου λέτε ότι πιάνουμε από αυτό που είπατε. Κύριε Καλογριά, ότι το παιδάκι ενδεχομένως να προσπάθησε να βγει. Είναι σίγουρο, γιατί αυτό είναι αναξάρτητα από την ηλικία του. Είναι μια αυτόματη διαδικασία που κάνει κανείς όταν χάνει το οξυγόνο. Ωραία. Να προσπαθήσει να βγει από το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται. Όταν προσπαθεί να βγει, φωνάζει κιόλας. Προφανώς. Βεβαίως εδώ πρέπει να επικεντρωθούν, κατά τη δική μου την άποψη τουλάχιστον, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά έτσι όπως το βλέπω, και κάποιες διαδικασίες ηρώ. Να μας πούνε αν μπορούσε το παιδάκι να μιλήσει από μέσα. Δηλαδή, αν ακουγόταν, μάλλον. Θα μπορούσε να μιλήσει, έτσι δεν είναι, κύριε Καλογριά? Έτσι φαίνεται. Να πω κάτι με το δικαίωμα εντός εισαγωγικών που μου δίνει ότι 20 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και είμαι ανάμεσα σε νεκροδομικά τραπέζια, σε κακές στιγμές, σε κακές ώρες, σε ατυχήματα. Δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο περιστατικό, τι ακριβώς έχει συμβεί. Και η απροανάκριση θα δείξει αν υπάρχει αμέλεια, αν υπήρχε. Αν υπάρχει εντοπίσει ώρα θανάτου. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι πραγματικά έχω κουραστεί να συζητάμε για ατυχήματα. Το ατύχημα και ετοιμολογικά σημαίνει άρφα στερητικό και τύχιο. Δεν είχε κανείς τύχιο. Το χτύπησε ο κεραυνός, το χτύπησε ένα δέντρο που έπεσε. Δυστυχώς τα περισσότερα ως φερόμενα ατυχήματα υπάρχει. Μια συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο περιστατικό σε καμία περίπτωση. Κάποια αμέλεια εννοείται. Δεν μιλάω για αμέλεια, αλλά δεν μπορούμε να λέμε για ατύχημα όταν κάποιο παιδί, ας πούμε, 5 χρονών είναι στο δρόμο έξω και το χτυπάει αυτοκίνητο και είναι απροστάτευτο και είναι μόνο του, έτσι δεν είναι? Κάποιο φταίει, προφανώς. Κάποιο συμμετέχει στο να υπάρξει αυτή κακιά στιγμή που λέτε. Για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για το συγκεκριμένο δεν ξέρω τι έχει γίνει και μπορεί να είναι πραγματικά μια τραγικά άτυχη στιγμή. Αλλά γενικά αυτό που φέρει τόσα ατύχημα στην κοινή γνώμη πολλές φορές δεν είναι έτσι ακριβώς. Χτες συγκεκριμένα στο νεκροτομείο, και κάνω ένα βήμα παραπάνω και συγγνώμη που καταχράζομαι τον χρόνο σας, αλλά νομίζω ότι έχει μια αξία. Δίπλα στο παιδάκι αυτό ήταν 3 άτομα, νέοι άνθρωποι, θύματα τροχαίων ατυχημάτων. Δεν ήταν κανένας από αυτούς θύμα ατυχήματος. Ο ένας πέρασε με κόκκινο και τον χτύπησε το αυτοκίνητο. Ο άλλος ήταν ένας πεζός που τον παρέσει ένα αυτοκίνητο με 100 χιλιόμετρα σε ένα μικρό στενό. Θέλω να πω δηλαδή το ατύχημα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως δυστυχώς πολλές φορές. Λέτε ότι υπάρχει και προσωπική ευθύνη σε όλα αυτά. Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια. Δεν λέω για το συγκεκριμένο, πάλι επαναλαμβάνω. Αλλά η εμπειρία μου λέει ότι δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι υπάρχει αυτό που λέμε ανθρώπινος παράγοντας. Σας ευχαριστούμε θερμά.